στο πλαίσιο της Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης και με την κομματική μου ιδιότητα αλλά και ως υπουργός επισκέπτομαι σήμερα τη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψη στο Παπαγεωργίου σηματοδοτεί ένα μοντέλο που θέλουμε να έχουμε στα νοσοκομεία μας από εδώ και πέρα, το μοντέλο το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που θεωρούμε ότι θα εξυπηρετήσει πολύ καλύτερα τους πολίτες. Μιλήσαμε για τα θέματα τα οποία υπάρχουν και κυρίως για την κάλυψη των θέσεων συνολικά με την προκήρυξη που βγήκε τώρα για τους νοσηλευτές, τους γιατρούς αλλά και το λοιπό προσωπικό που θα βγει τον άλλον μήνα. Και παράλληλα είδαμε και το μοντέλο νέων σχέσεων οι οποίες θα υπάρξουν και κυρίως η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων που θέλουμε στο επόμενο στάδιο να αρχίσουν να λειτουργούν και το Παπαγεωργείο είναι ένα νοσοκομείο το οποίο μπορεί να υποστηρίξει απογευματινή χειρουργία. Παράλληλα, αναφερθήκαμε στα έργα που θα γίνουν στο νοσοκομείο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι έργα που έχουν να κάνουν με τα ΤΕΠ του νοσοκομείου, αλλά αντιστοίχως και με την Ογκολογική Κλινική Βραχίας Νοσηλείας, που είναι έργα τα οποία εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και σε βάθος χρόνου πολύ μικρό, δηλαδή μέχρι το 2025, θα έχουν λειτουργήσει. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη, τι θα γίνει με τους εργαζόμενους που έχουν εκεί σε αναστολή από την 31/12 και μετά? Αυτό θα εξεταστεί όταν θα φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, στην 31/12. Η απόφαση της κυβέρνησης είναι ότι βάσει της πορείας της πανδημίας θα πάρει απόφαση και για τις αναστολές. Δεν θα επανεξεταστεί κάτι πριν τις 31/12. Σε εκείνο το χρονικό διάστημα και βάσει των συνθηκών θα πάρουμε την απόφαση. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σε ό,τι αφορά το νέο ογκολογικό νοσοκομείο και την παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου. Έτσι, έχουμε εξελίξει προς αυτό. Ναι, οι εξελίξει που έχουμε είναι αυτή τη στιγμή σε δύο σημεία αφορούν στη Θεσσαλονίκη. Το ένα κομμάτι είναι το παιδιατρικό, το οποίο του νεάρχους που βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος, δηλαδή αρχές του έτους Ιανουάριο του 2023 θα ξεκινήσει με χρόνο περάτωσης στα τέλη του 2025 και το πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με το ογκολογικό, πια πήγαμε στη χωροθέτηση, είναι το στρατόπεδο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, η παραχώρηση προχωράει να γίνει, αλλά υπάρχουν και κάποιες αδειοδοτικές διαδικασίες. Ο υπολογισμός μας είναι ότι μέσα στους επόμενους μήνες εντός του έτους θα έχουμε το σαφές χρονοδιάγραμμα που καταλαβαίνετε ότι το ογκολογικό, το ξέρετε καλύτερα εδώ πέρα, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη αλλά συνολικά για την Μακεδονία, είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο, οπότε πλέον δρομολογείται. Κύριε Υπουργέ, έχουμε ελλείψη αναισθησιολόγων γενικότερα. Ακούσαμε τώρα και στον Πέδον στην Αθήνα ότι αναβάλλονται χειρουργία. Λοιπόν, το Πέδον, η κάλυψη του σε αναισθησιολόγους είναι επαρκέστατη. Υπάρχει πρόβλημα αναισθησιολόγων. Υπάρχει πρόβλημα αναισθησιολόγων και σε μεγάλες πόλεις. Εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη το ζούμε πολύ έντονα με το Ιπποκράτειο και είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία για να βρεθεί μια λύση. Οι λύσεις με τους αναισθησιολόγους θα είναι στις εξής κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα, επειδή για τα επόμενα χρόνια συνολικά η Ευρώπη θα έχει πρόβλημα αναισθησιολόγων, γιατί είναι μια ειδικότητα που δεν έχει τις θέσεις όποιες θέλουμε, το εθνικό μας σύστημα υγείας έχει πλέον πρόβλημα ότι είναι πιο ελκυστικός ο ιδιωτικός τομέας για τους αναισθησιολόγους. Θα ενεργοποιήσουμε τη διάταξη την οποία έχουμε ψηφίσει, ώστε όσοι συμβάλλονται με τον ΕΟΠΗ ιδιωτικές κλινικές θα δίνουν αναισθησιολόγους. Ήδη έκανα και προσωπικά μια σύσκεψη με τις ιδιωτικές κλινικές της Θεσσαλονίκης και έχω ζητήσει για το επόμενο εξάμηνο και μαζί με τους υπεάρχες θα γίνει συζήτηση να έχουμε την κάλυψη και από τους ιδιώτες για να μην χρειαστεί να ενεργοποιήσουμε το αυστηρό αυτό άρθρο που υπάρχει. Παράλληλα όμως, μέσα από το νομοσχέδιο που εξεργαζόμαστε για τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, θα δώσουμε ειδικά κίνητρα σε ειδικότητες οι οποίες απουσιάζουν και θα έχουμε και τη δυνατότητα να δώσουμε σε αυτές τις ειδικότητες και το δικαίωμα της μερικής απασχόλησης, ώστε να γίνει πιο ελκυστική η παρουσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και θα έχουμε και ένα μακροπρόθεσμο μοντέλο που συνδυάζεται και με το μισθολογικό κομμάτι, προκειμένου συνολικά να υπάρξει επιθυμία επιστροφής επιστημόνων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ειδικά στις ειδικότητες που έχουμε πρόβλημα. Επιπλέον για το Ιπποκράτειο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι ένα κεντρικό θέμα, είμαστε σε μια συνεννόηση και με το Λαϊκό στην Αθήνα, να αυξήσει τον χρόνο εφημέρευσης ως προς τις μεταμοσχεύσεις, προκειμένου να κερδίσουμε ώρες για τους αναισθησιολόγους. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει ανταπόκριση από τους ιδιώτες, από τις ιδιωτικές κλινικές, ό,τι αφορά τους αναισθησιολόγους? Το πρόγραμμα το οποίο έχουμε υπάρχει ανταπόκριση. Βέβαια, η πραγματικότητα, και αυτό θέλω να το πω ευθέως, είναι ότι πλέον από τη στιγμή που έχουμε και το νομοθετικό εργαλείο, θα υποχρεωθούν οι ιδιώτες να προσέλθουν οι ιδιωτικές κλινικές. Έχουμε κάνει κάτι πάρα πολύ απλό, που εγώ το θεωρώ και από την πλευρά μου δίκαιο. Ο ΕΟΠΗ πληρώνει τις ιδιωτικές κλινικές, δεν είναι ότι λειτουργούν αυτόνομα. Άρα και οι εργαζόμενοι σε αυτές τις κλινικές λαμβάνουν χρήματα από τον ΕΟΠΗ. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι λελογισμένα
όταν υπάρχει πρόβλημα, όπως αποδεδειγμένα υπάρχει στο Ιπποκράτειο, να μπορούμε να έχουμε κάποιες εφημερίες από γιατρούς ειδικοτήτων. Δεν πιστεύω ότι θα χρειαστεί να πάμε σε μεγαλύτερη ένταση. Φάνηκε από τις συνεννόησεις που κάναμε με τις κλινικές ότι αντιλαμβάνονται το θέμα. Θα μιλούσαν και με τους αναισθησιολόγους και πιστεύω ότι θα βρούμε μια χρυσή τομή που ούτε να πιεστούν αναισθησιολόγοι από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά να μπορέσουμε να έχουμε λελογισμένα υπηρεσίες. Άρα, ναι, ανταπόκριση υπάρχει. Ένα σχόλιο για τα λεγόμενα του Μητροπολίτη Δωδώνη Χρυσόστομου θα θέλαμε, κύριε Υπουργέ. Είναι παντελώς απαράδεκτο οποιαδήποτε δικαιολόγηση πράξης βιασμού στην προσπάθεια να συνδεθεί ότι φταίει το θύμα. Αυτές οι απόψεις δυστυχώς, όταν ακούγονται, μας φέρνουν στις περιπτώσεις να βλέπουμε τέτοια εγκλήματα. Είναι πολύ σημαντικό τις κοινωνίες να τις μεγαλώσουμε και να καταλάβουμε και έτσι να μεγαλώσουν και επειδή κυρίως ο βιασμός αφορά γυναίκες, να καταλάβουμε κάποια στιγμή οι άνδρες ότι δεν υπάρχει ότι θέλει κάτι άλλο η γυναίκα. Είναι παντελώς απαράδεκτο. Η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως προς το κομμάτι των αυλώσεων είναι μια σεβαστή θέση με την έννοια της έναρξης ανθρώπινης ζωής, την οποία η πολιτεία δεν την αποδέχεται. Το να έρχεται όμως κάποιος και να λέει ότι βιάζεται μια γυναίκα γιατί το θέλει, με συγχωρείτε, απέχει παντελώς από τη χριστιανική πίστη. Απέχει παντελώς από τη λογική. Δεν έχω ακούσει από ιεράρχη πιο απαράδεκτη δήλωση. Ένα σχόλιο για τις καταγγελίες που δεν το πούσε την δημοσιότητα για το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Έχετε απαντήσει, αλλά θα θέλαμε ένα σχόλιο. Ναι, προφανώς αναφέρεστε στο τελευταίο συμβάν το οποίο έχει γίνει. Το τελευταίο συμβάν, υπάρχει μια απάντηση του νοσοκομείου, η οποία απάντηση του νοσοκομείου έχει να κάνει, μιλάω πάντοτε προσεκτικά γιατί δεν θέλω να αναφέρομαι σε προσωπικά δεδομένα ασθενών, στην κατάσταση που ήταν ο ασθενής και πώς έπρεπε να λάβει τη θεραπεία και την αντιμετώπιση που ο ίδιος είχε. Ωστόσο, έχει ζητηθεί και από το νοσοκομείο και γίνεται έρευνα, γίνεται και μια προκαταρκτική. Όμως θα διερευνηθεί σίγουρα η υπόθεση, αλλά το νοσοκομείο από την άλλη πλευρά έχει μια επαρκή θέση για το τι συνέβη. Και παράλληλα, επειδή είχαν υπάρξει και στο παρελθόν κάποιες άλλες περιπτώσεις που αφορούσε κυρίως τα παιδιά, οι έρευνες γίνονται κανονικά. Η βούλησή μας συνολικά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι να προστατεύονται οι γιατροί και νοσηλευτές από καταγγελίες οι οποίες δεν ευσταθούν, από την άλλη πλευρά όμως να ελέγχονται οι καταγγελίες προκειμένου να υπάρχει και πλήρη διαφάνεια σε αυτές. Υπάρχει καμιά εξέλιξη στο θέμα της καμένης πνευμονολογικής του Παπα-Νικολάου? Ήδη εγκρίναμε και το κονδύλι το οποίο υπάρχει. Είναι εδώ και ο υπάρχει ο κ. Μπογιατζίδης. Το βλέπουμε συνολικά, αλλά εγκρίθηκε από το Υπουργείο. Πάλι εκεί πέρα έχει γίνει μια παραπληροφόρηση. Όχι, τα κονδύλια υπάρχουν. Τώρα ποια είναι να γίνει το έργο και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.